Πάμε γρήγορα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει, γιατί έχει πέσει το ένα θέμα μετά το άλλο που σοκάρει. Θα ξεκινήσουμε με τον ιερέα, όχι τον ιερέα με το βιτριόλι. Θα ξεκινήσουμε με τον ιερέα ο οποίος κατηγορείται ότι βίασε ένα ανήλικο παιδί, καθώς επίσης και για παιδική πορνογραφία. Να μας δώσεις πάνω Τζίφα τις πληροφορίες, γιατί ξαναλέμε ότι εδώ δεν μιλάμε απλώς για υλικό πορνογραφικό. Εδώ συνελήθη λένε ακόμα και για βιασμό ανηλίκου. Ναι, για βιασμό ανήλικης. Για βιασμό ανήλικης. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός αρχικά να πούμε ότι οι καταγγελίες μας και η είδηση που είχε φτάσει στα δημοσιογραφικά γραφεία ανέφεραν ότι αυτός ο άνθρωπος βρέθηκε απλά στο σπίτι του, απλά. Τι απλά! Βρέθηκε στο σπίτι του ιερέα πορνογραφικό υλικό και μάλιστα σε φωτογραφίες. Και γι' αυτό αναμένονταν να οδηγηθεί στον εισαγγελέα όπως και οδηγείται. Όμως έρχεται μια είδηση της τελευταίας στιγμής η οποία αναφέρει ότι ο 49χρονος ιερέας, πέραν λοιπόν των φωτογραφιών και του υλικού, φέρεται να έχει στο παρελθόν βιάσει ανήλικο κορίτσι. Αυτά τα στοιχεία είναι μέσα στη δικογραφία, την οποία αυτή τη στιγμή ξεσκονίζει ο εισαγγελέας, προκειμένου να του αποδοθούν οι πλήρεις και οι σωστές κατηγορίες. Μιλάμε, ξαναλέω, για έναν ιερέα 49 ετών από το Αγρίνιο. Να βγάλει τα ράσα εδώ και τώρα! Να βγάλει τα ράσα! Να βγάλει τα ράσα! Ξαναλέμε, ο συγκεκριμένος, εκτός ότι είχε ανατριχιαστικά βίντεο με πορνογραφικό υλικό, με παιδάκια, κατηγορείται επίσης και για βιασμό. Έτσι, έτσι. Ανήλικου κοριτσιού. Μιλάμε για έναν ιερέα τέρας. Να βάλουμε παρακαλώ πολύ τον τίτλο μας. Να το βάλουμε, γιατί αυτή είναι η είδηση επιπλέον. Αυτή είναι η εξέλιξη, η εξέλιξη. Γιατί πραγματικά είναι ανατριχιαστικό να υπάρχει βίντεο πορνογραφικό με παιδιά έγκλημα. Πολλά εγκλήματα έχει κάνει ο συγκεκριμένος από ό,τι φαίνεται. Ναι, Φίλιππε, και ξέρεις κάτι, στις πρώτες έτσι αυτές συνομιλίες που είχαμε και οι πρώτες πληροφορίες που δεχτήκαμε το πρωί έλεγαν ότι πρόκειται μόνο για πορνογραφικό υλικό. Σαν έτσι κλειστά στόματα, κανείς δεν μίλαγε. Ξαφνικά μόλις αντιλαμβάνονται λοιπόν οι κάτοικοι του Αγρινίου που είχαν πέσει από τα σύννεφα ότι ο άνθρωπος αυτός οδηγείται πλέον στον εισαγγελέα. Και όσοι αμφισβητήσανε, να πούμε πάνω τζι, όσοι αμφισβητήσανε το γεγονός, πού πίστηκαν όταν η αστυνομία βρήκε στον υπολογιστή όλο αυτό το πορνογραφικό υλικό που αναμφισβήτητα δεν μπορούσε κανείς να πει το οτιδήποτε. Αναμφισβήτητα ήταν οι καταγγελίες και οι αποδείξεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Αναμφισβήτητα υπήρχε πορνογραφικό υλικό ανηλίκων στον υπολογιστή και του παπά, του ιερέα. Βγάλ τα ράσα! Φωτιά να πέσει να μας κάψει! Και όχι μόνο στον υπολογιστή του, υπήρχε και σε φωτογραφικό υλικό. Και το λέω γιατί πλέον ένα φωτογραφικό υλικό δεν είναι μόνο εύκολο να το αναπαράξεις μόνος σου, μπορεί να υπάρχουν και συνεργοί. Το θέμα είναι, ο συγκεκριμένος ιερέας συμμετείχε σε κύκλωμα, διεστραμμένων παιδόφιλων παιδεραστών. Και αν έκανε και διακίνηση και ο ίδιος υλικού, έτσι. Αυτό που λέει και ο Φίλιππος αλλά και η Ρούλα. Το αν λοιπόν είχε παρελθόν και αν ο άνθρωπος αυτός συμμετείχε σε ένα ευρύτερο κύκλωμα. Πού βρέθηκαν οι φωτογραφίες με τα ανήλικα παιδιά? Τα φωτογράφιζε ο ίδιος? Τα αγόραζε από κάποιον άλλον? Μοιράζανε τις φωτογραφίες με τα ανήλικα παιδιά? Όλα αυτά τα τέρατα εγκληματίες θα πρέπει να πληρώσουν. Και εδώ είναι, περιμένουμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης που τον ακούσαμε και χθες, που είπε ότι θα αυξηθούν οι ποινές. Αναμένουμε και περιμένουμε να δούμε αυτή την αύξηση των ποινών. Σήμερα πραγματικά δεν ξέρω τι, το χειμέρα, το χειμέρα με τους ιερείς, οι οποίοι φυσικά δεν μπορούν για δύο και τρία άτομα να κλονίζεται, έτσι ακριβώς, και να κλονίζεται η εκκλησία μας και η ορθοδοξία μας. Απλώς βλέπουμε κάποιοι ότι φορούν τα ράσα για να βάλουν ένα πέπλο μπροστά τους και να καλύψουν τα εγκλήματά τους.